Το μαγνητικό πεδίο ασκεί δύναμη σε ηλεκτρικά φορτία. Η δύναμη αυτή ονομάζεται δύναμη Lorentz. Δύναμη Lorentz δέχονται μόνο τα κινούμενα φορτία στο μαγνητικό πεδίο και μάλιστα όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Αν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινηθεί κάθετα προς τις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου, τότε δέχεται δύναμη Lorentz που είναι κάθετη στην ταχύτητα και στις δυναμικές γραμμές, όπως φαίνεται στο σχήμα. Για να βρίσκουμε εύκολα τη φορά της δύναμης, χρησιμοποιούμε ένα απλό κανόνα με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Αν ο αντίχειρας δείχνει την κίνηση του θετικού φορτίου, ο δείκτης τη φορά των δυναμικών γραμμών, τότε ο μέσος μας δείχνει τη φορά της δύναμης. Αυτή εδώ είναι η σχέση που μας δίνει το μέτρο της δύναμης Lorentz στην περίπτωση που το φορτίο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπου τότε η δύναμη έχει και τη μεγαλύτερη τιμή. Εδώ β είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου, δ είναι η ταχύτητα του φορτίου και κ είναι η τιμή του. Αν το φορτίο κινηθεί παράλληλα προς την ένταση του μαγνητικού πεδίου, δεν ασκείται πάνω του καμία δύναμη. Ενώ αν κινηθεί με γωνία που είναι λιγότερη από 90 μοίρες, δεν έχουμε παρά να αναλύσουμε την ταχύτητα και να χρησιμοποιήσουμε μόνο την κάθετη συνιστόσα ως προς τις δυναμικές γραμμές για τον υπολογισμό της δύναμης Lorentz.